Την έντονη αντίδραση της Δημάρχου Γάβδου προκάλεσε η απόφαση της ανώνυμης ναυτιλιακής εταιρείας Νοτιοδυτικής Κρήτης να πραγματοποιεί ως 15 Μαΐου τα δρομολόγια προς το ακριτικό νησί νυχτερινές ώρες. Μάλιστα, η Γκέλη Καλίνικου υποστηρίζει ότι ανενδείκει τροποποιεί συνεχώς τα δρομολόγια της, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τη Δημοτική Αρχή και τους κατοίκους της Γάβδου. Εδώ και χρόνια η εταιρεία κάνει δρομολόγια, τα οποία ποτέ δεν είναι σταθερά. Κάνει τροποποίηση των δρομολογίων χωρίς να ενημερώνει ποτέ ούτε το Δήμο ούτε τους επισκέπτες και σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα, αν ανατρέξετε και σε παλιότερα δημοσιεύματα, θα δείτε η Γάβδος αποκλεισμένη εκτοπλοϊκά, η Γάβδος χωρίς καράβι, με καράβι για τη Γάβδο και διάφορα. Αυτά τα πράγματα δεν είναι τυχαία. Εμείς κάναμε μία παρέμβαση και στείλαμε το έγγραφο που κάθε χρόνο άλλωστε στέλνουμε στο Υπουργείο, ζητώντας να έχουμε άποψη και στέλνουμε την τοποθέτησή μας για τα δρομολόγια που θεωρούμε ότι θα εξυπηρετήσουν το νησί. Από την πλευρά της η εταιρεία απαντά ότι η συγκεκριμένη απόφαση είναι προσωρινή, καθώς το πλοίο Σαμαριά που εκτελεί τα δρομολόγια από την Παλαιόχωρα προς τη Γάβδο έχει υποστεί βλάβη και βρίσκεται για επισκευή. Έχει προκύψει πρόβλημα γιατί βρήκε το σκάφος στη Γάβδο μέσα στο λιμάνι που έχει μπαζώσει και παρόλο που γνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα στη Γάβδο και παρόλο που εμείς κάνουμε έντονες προσπάθειες για να πάει κλιμάκιο να καθαρίσει το λιμάνι, τελικά δεν αποφύγαμε το πρόβλημα και η ζημιά προέκυψε. Αυτή τη στιγμή το σκάφος έχει φύγει για το πέραμα για επισκευή και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί γιατί είναι ένα σκάφος, το ένα έχουμε ακόμα που μπορεί να εξυπηρετήσει όλη την περιοχή μαζί με ένα μικρό που πάει στην Παλιόχωρα. Το Σαμαριά έχει πάει στη ζημιά και έχει φύγει και έχει μείνει το Δασκαλογιάννης. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται αυτά που έχει να κάνει την ημερήσιες, τα ημερήσια εδώ στην περιοχή και τουλάχιστον για το πρώτο 15ήμερο, 2-4 δρομολόγια που έχει να κάνει θα τα κάνει από την Παλιόχωρα το βράδυ της 9 η ώρα όπως έχουμε πάρει έγκριση. Διαμάχη ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει ξεσπάσει σχετικά και με την ανακοίνωση των δρομολογίων από την πλευρά της εταιρείας. Αυτό που ζητάμε από την πλευρά μας είναι σταθερά δρομολόγια πρώτον, να μην αλλάζουν κάθε 10 μέρες και να ακουστεί και ο λόγος μας. Εμείς δεν θέλουμε ούτε το κακό της εταιρείας, αλλά σίγουρα θέλουμε να εξυπηρετούμαστε. Αυτή τη στιγμή, μάλλον από ποτέ δεν μπορεί κανείς να προγραμματίσει τις διακοπές του στη Γάβδο, γιατί ακόμα και να έχει αναρτημένα δρομολόγια, δεν είναι αυτά που εκτελούνται. Δηλαδή, πολλές φορές, ακόμα και εγώ ίδια, ενώ έχει δρομολόγιο από την Παλαιόχωρα Τετάρτη, πηγαίνω στην Παλαιόχωρα και το δρομολόγιο γίνεται από τη χώρα Σφακίων. Χωρίς ενημέρωση, χωρίς τίποτα. Όπως και κάτι άλλο που είδα δημοσιευμένο, ότι δεν έχουμε αναρτήσει τα δρομολόγια και βέβαια δεν τα έχουμε αναρτήσει, γιατί έχει μπλοκάρει η ίδια την απόφαση έγκριση των δρομολογίων. Και από τη στιγμή που τα δρομολόγια δεν εγκριθούν, δεν αναρτούνται. Είχαν αναρτηθεί κάποια στιγμή όταν είχαμε καταθέσει το πρόγραμμα της χρονιάς και είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και αυτή διαμαρτυρήθηκε ότι πώς αναρτήσαμε τα δρομολόγια από τη στιγμή που δεν τα έχει εγκρίνει ο Υπουργός. Τα κατεβάσαμε κι εμείς λοιπόν από την ιστοσελίδα, ούτως ώστε να μην διενοχλούνε.